ο οποίος είναι εκεί, όπως ακούσαμε, παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα το πρωί και αναμένεται να κατευθεί από ώρα σε ώρα και στη Βουλή με ξεχωριστό νομοσχέδιο. Με οδηγό λοιπόν την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών αλλά και τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, προβλέπεται ότι μέχρι το 2025 θα έχουμε πολύ ισχυρή ανάπτυξη. 3,6% θα είναι η ανάπτυξη φέτος, ένα εκρηκτικό συν 6,2% το 2022 και από και πέρα το 2025 θα έχουμε ανάπτυξη, όπως προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, 3,3%. Προβλέπει επίσης το αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο και μείωση της ανεργίας από το 16,5% φέτος το 11,1% το 2025 και στο ενδιάμεσο νίκη θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να έχουμε βγει από την ενισχυμένη υποπτία και αυτό θα γίνει του χρόνου, όπως επίσης θα επιστρέψουμε στην επενδυτική βαθμίδα, δηλαδή θα μας αναβαθμίσουν οι αξιολόγησεις μέχρι το 2023 και θα έχουμε μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων έως το 2024. Φυσικά υπάρχουν και αβεβαιότητες, όπως για παράδειγμα αν θα υπάρξει νέο κύμα πανδημίας, πώς θα πάνε τα έξοδα για τον τουρισμό, όπως επίσης και αν θα υπάρξουν λουκέτα σε επιχειρήσεις όταν αρθούν τα μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.